Καλησπέρα από το Άστρος Καινούρια News. Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία, τελευταία μέρα προεκλογικής περίοδου. Σήμερα εδώ γίνεται μια εκδήλωση, καλασμένος ο κύριος Παναγιώτης Βλάχος και ο γραμματέας νομαρχιακής Αρκαδίας, ο Παναγιώτης Αποστολόπουλος. Τι περιλαμβάνει η σημερινή εκδήλωση και ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να στείλετε σήμερα από το Άστρος? Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την υποδοχή, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Σήμερα πράγματι τελευταία ημέρα αυτής της μαραθώνιας διπλής προεκλογικής περίοδου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε στα παράλια του νομού μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την υποδοχή που βιώνουμε μέχρι στιγμής. Είμαστε χαρούμενοι για τη μέχρι τώρα πορεία που έχουμε διαγράψει και προεκλογικά και ελπίζουμε και θα διαγράψουμε και μετεκλογικά. Η ανταπόκριση που λαμβάνουμε από τον κόσμο είναι συνεχώς και θετικότερη. Και σήμερα ευελπιστούμε να κλείσουμε με μια έτσι, αρκετά επιτυχημένη νομίζω προεκλογική εκστρατεία στο νομό μας, με την παρουσία του αγαπητού συντρόφου Παναγιώτη Βλάχου, υποψήφιου στο βόρειο τομέα Αθηνών. Κύριε Βλάχο, το Πασόκ έχει επιστρέψει και την Κυριακή σφραγίζουμε αυτή τη μεγάλη επιστροφή της Δημοκρατικής Παράταξης ως εχέγγυο ότι τα συμφέροντα των πολλών, των μεσαίων, των μη προνομιούχων, των ανθρώπων που έχουν ανάγκη από μια δίκαιη κοινωνία δεν θα μείνουν απροστάτευτα. Την Κυριακή δεν αποφασίζουμε μόνο την παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αποφασίζουμε μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη, ένα ισχυρό Πασόκ, το οποίο θα είναι ανάχωμα στην προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να πλήξει τα δημόσια αγαθά. Θα είναι ένα παράδειγμα μιας νέου τύπου αντιπολίτευσης, προοδευτικής, προγραμματικής και δομικής αντιπολίτευσης, που τίποτα δεν θα θυμίζει τον κυτρινισμό και την κουτσομπολίστικη προσέγγιση που είδαμε από το ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή η αναγεννητική προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ που ξεκίνησε με τις εσωκομματικές εκλογές του 2021 συναντά την κάλπη της Κυριακής, χτίζει ένα νέο ΠΑΣΟΚ και καλούμε τη γενιά που έφερε την αλλαγή, τη γενιά των πατεράδων μας και των παππούδων μας, να συναντηθεί με τη γενιά που έχει ανάγκη την αλλαγή, τη νέα γενιά, και να χτίσουμε μαζί μια δίκαιη, αξιοβίωτη πατρίδα. Να σας ευχηθούμε τα καλύτερα για το κόμμα και η προσωπική επιτυχία να έχετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.